Μου γυρίζει μια. Του λέω, θα σου κόψω το χέρι αν το απλώσει. Και μου γυρίζει μια σφαλιάρα. Λέω, όχι ρε, τι έγινε. Εντάξει, τεντώνομαι, μαζεύομαι βασικά, όχι τεντώνομαι, μαζεύομαι, δεν με πιάνει. Και τον κοίταγα. Του λέω, τι έκανε. Δεν και εγώ χάζεψα, λέω, τι έκανε. Εμφανίστηκαν δύο κύριοι, του λένε, σήκω, φύγε. Αμέσως πριν, ένας κύριος από κάτι έργα που γίνονταν εκεί μπροστά του λέει, φύγε, τελείωνε. Πετάγεται το αφεντικό του. Λέει, εμείς τη δουλειά μας, άσου αυτούς. Και λέει, οκ, βγάλε τα πέρα μόνη σου. Εντάξει, εγώ από τη δουλειά μου όλο και κάποιο μαχαίρι θα είχα μέσα στο κινητό. Σκέφτηκα και αυτό σε μια λύση ανάγκης. Λέω, έχεις μαχαίρια, έχεις μαχαίρια. Τουλάχιστον. Εμένα πάντως μου φάνηκε ότι αντέδρασε αρκετά ήπια. Δηλαδή, επειδή μου υπό την πίεση αυτή και την πρόκληση, θα μπορούσες να έχεις πει και μια κουβέντα παραπάνω τώρα. Εντάξει, γιατί δεν συζητάμε για το μαχαίρι. Η ιδιοσυγκρασία μου δεν αντέδρασα. Επειδή είμαι νευρική, είμαι απότομη πολλές φορές. Νομίζω στα κρίσιμα σημεία είμαι πάντα πολύ ήρεμη μέχρι να δω τι θα γίνει. Αν ο τύπος κατέβαινε από το μηχανάκι και ερχόταν να μου ανοίξει την πόρτα, δεν θα ήμουν τόσο ήρεμη. Και πάλι πήγε να χειροδικήσει. Όχι πήγε, χειροδίκησε. Δεν πήγε. Το πήγε, εντάξει, πήγε να χειροδικήσει και δεύτερη φορά και ήρθαν δύο κύριοι και. Ο ένας από τους δύο κυρίες εντωμεταξύ είπε, εσείς τη δουλειά σας, εμείς τη